Καλώς ήρθατε στη νέα σεζόν των Dodoni Lovers. Εδώ που θα κάνουμε νέες συνταγές, φρέσκες συνταγές με ποιοτικά προϊόντα της Dodoni. Σήμερα θα μας χρησιμοποιήσει στο σπίτι σας ντοματούλα και φετούλα. Μια λατρεμένη συνταγή θα σας δείξω σήμερα. Θα κάνουμε μια πολύ ωραία απλή πίτα ανοιχτή με ντομάτες και φέτα Dodoni. Πρώτο πράγμα, θα ασχοληθούμε με την σφολιάτα μας. Σφολιάτα στο ταψάκι μας. Και τώρα πάμε να κάνουμε το γύσο για να μπορέσουμε μετά να μπει μέσα όλη η φέτα και όλη η ντομάτα μας και να κάτσει μέσα στην πίτα μας. Πιρουνάκι, τρυπάμε παντού. Αμπουλάκι. Γιατί στην ουσία τι θέλουμε, να λείψουμε την πίτα μας για να ασφαλίσουμε στο ότι δεν θα περάσει η υγρασία της ντομάτας από κάτω. Και επόμενο βήμα που θα μας κάνει και κρούστα, αλλά θα μας δώσει και γεύση. Θα χρησιμοποιήσουμε κεφαλογραβιέρα Dodoni, που θα την τρίψουμε πολύ ωραία πάνω από την σφολιάτα μας και θα έρθει να ξεροψηθεί όσο ψήνουμε μέσα στο φούρνο. Και φουρνίζουμε στους 190 βαθμούς στον αέρα για 15 λεπτά να πάρει το πρώτο ψήσιμο, να γίνει τραγανή και παράλληλα εμείς θα ετοιμάσουμε τις ντομάτες που θα πέσουν από πάνω. Φύγαμε για φούρνο. Ο φίλος μου ο Γουδής. Τι θα κάνει ο φίλος μου ο Γουδής? Θα φτιάξει ένα πολύ ωραίο πέστο βασιλικού. Και τι θα χρειαστούμε? Βασιλικό. 50 γραμμαριάκια. Θα βάλουμε 50 γραμμάρια ελαιόλαδο για να το βοηθήσουμε να πολτοποιηθεί. Black pepper, πιπεράκι. Και μία σκελίδα σκόρδο για το κακό ντομάτι. Έφυγε μας. Βασιλικός, πιπεράκι, ελαιόλαδο και μία σκελίδα σκόρδο και ο φίλος μου ο Ουδής παίρνει μπρος. Και πάμε. Η καλύτερη γυμναστική. Ωχ! Αυτοί είμαστε. Και τώρα που αρχίζει να γίνεται μία πάστα στην ουσία, βάζουμε την ξερή ρίγανη μέσα και 50 γραμμάρια κεφαλογραβιέρα Dodoni να μας δώσει αυτήν την αλατότητα. Και συνεχίζουμε το χτύπημα. Και τελευταίο υλικό, θα βάλουμε λίγα φουντούκια μέσα. Μπορεί να βάλετε όποιο ξηροκάρπο θέλετε. Εμένα μου αρέσει το φουντουκάκι σε αυτή τη συνταγή, του πάει πάρα πολύ. Έτοιμο και το πέστο, περιμένει στην άκρη και πάμε να ασχοληθούμε λίγο με τις ντοματούλες μας. Εννοείται ντοματούλες που είναι και στην εποχή τους και διάφορα πολύχρωμα ντοματίνια. Ντομάτες σε φετούλες. Και τα ντοματίνια απλά στην μέση. Σφολιατής απανέτοιμος, χομυρίζει, ψήθηκε, κρατσάνισε και τώρα τι ώρα ήρθε, η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Θα συναρμολογήσουμε. Κουταλάκι, το πέστο μας, το μισό πέστο από κάτω και το άλλο μισό όταν βγει από το φούρνο για φρεσκάδα. Ντοματούλες. Και τι λείπει για να απογειωθεί αυτή η υπέροχη πίτα? Μπόλικη, φέτα, Dodoni που την αγαπάμε όλοι. Σταθερή γεύση, σταθερή ποιότητα. Οχ, 100 γραμμαρία θα χρειαστούμε. Άρα εδώ μισό. Και σπάμε από πάνω. Θα έρθει και θα λιώσει από πάνω. Η φετούλα θα γίνει έτσι, θα πάρει μια ελαφριά κρούστα. Θα μας δώσει και την αλατότητα που θέλουμε. Πάμε να την ψήσουμε. Άλλα 10-15 λεπτάκια στους 190 βαθμούς, ίσα-ίσα να πάρει μια ελαφριά κρούστα η φετούλα μας, να λιώσει, να αρωματίσει όλη μας την υπέροχη αυτή πίτα και να έρθουμε να σερβίρουμε. Φύγαμε. Πανέτοιμη η ταρτούλα μας, κοίταξε εδώ.
μοσχομυρίζει, είναι δελεαστική, λαχταριστή. Έχει αρχίσει να παίρνει χρωματάκι η φετούλα, η ντομάτα έχει μείνει έτσι ζωντανή όπως θέλουμε. Και τώρα το μόνο μένει να κάνουμε τι είναι. Ξύλο σερβιρίσματος. Και κοιτάξτε τι θα κάνουμε τώρα. Θα αρχίσουμε να την κόβουμε. Θα την κόψουμε σε μεγάλα κομμάτια γιατί είμαστε τέτοιοι εμείς. Και πώς είπαμε θα τελειώσουμε αυτήν την υπέροχη πίτα. Έχουμε κρατήσει λίγο το πέστο. Από εδώ. Έτσι, λίγο διάσπαρτο να είναι έτσι ζωντανό. Λίγο ελαιόλαδο. Λίγο ομό ελαιόλαδο. Να βάλουμε και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Να βάλουμε και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Του πάει. Και ήρθε η ώρα του βαρθαλίτη. Ντομάτα, φέτο δοδόνι, ο βασιλικός σπάει τα ρουθούνια. Το μόνο που πρέπει να κάνετε τι είναι, να δείτε τη συνταγή. Είναι πανεύκολη να τη φτιάξετε όλοι και να μου στείλετε εντυπώσεις. Λοιπόν, πάμε. Ω, ζωντανά είναι. Κατσανιστή, προς το μυρωδάτι. Τι σημαίνει, κάντε το.